στην απάντησή του στο βουλευτή Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστα Κουκοδήμο, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Δρυβελέκας, αναφέρει: σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Δήμο Κατερίνης για την ίδρυση καταφυγίου αδέσποτων ζώων, είχε εγκριθεί η κάλυψη της επιλέξιμης δαπάνης ύψους 419.081,76 ευρώ. Όμως, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του 70% της επιλέξιμης αυτής δαπάνης είναι η εκ των προτέρων πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής από το Δήμο, τα οποία τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση των δαπανών για την ίδρυση καταφυγίου ή άλλων δράσεων για την αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων, όπως κτηνιατρική περίθαλψη, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, στήρωση κλπ. Ο Δήμος Κατερίνης δεν επέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής κατά τα έτη 2007 και 2008 και για το λόγο αυτό δεν του χορηγήθηκε η οικονομική αυτή ενίσχυση. Κατά το έτος 2009 ετήθηκε το ποσό των 78.024,58 ευρώ και του εγκρίθηκε το ποσό των 54.617,20 ευρώ, δηλαδή το 70% της εγκριθήσας επιλέξιμης δαπάνης των ετηθέντων 78.000 ευρώ. Λόγω περιορισμένων πιστώσεων χορηγήθηκε στο Δήμο Κατερίνης το τελικό αναλογούν ποσό των 35.506,64 ευρώ, το οποίο προέκυψε από την καταναλογία περικοπή του 70% των επιλέξιμων δαπανών του προαναφερόμενου Δήμου, όπως αναλογία έγινε περικοπή και στους υπόλοιπους δήμους που συμπεριλήφθηκαν στη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης. Ο Δήμος Κατερίνης αιτείται την πληρωμή της δεύτερης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης 73.326,08 ευρώ για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και όχι για τον εξοπλισμό και τις λοιπές δαπάνες του, από την οποία θα χορηγηθεί το 70% του προαναφερομένου ποσού από τις πιστώσεις του 2011 που θα καλύψουν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του έτους 2010 και του τρέχοντος έτους 2011.